έδειξε και πάλι έρχονται κοντά. Τώρα αγκαλιάζει ο Ρουμάνος. Ναι, ναι. Τον αγκαλιάζει ο Ρουμάνος. Καταλαβαίνει. Έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί πάρα πολύ. Τον κυνηγάει ο Γιάννης. Το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω αν σε αυτό ή στον άλλο γύρο θα τον πιέσει περισσότερο. Πάντως το σίγουρο ότι έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του. Δέχει τώρα δύο ίσκια και απαντάει αμέσως. Πολύ ωραίο δεξί ίσιο, πολύ ωραίο δεξί ίσιο. Του σκορίζει κατευθείαν. Ο Ρουμάνος αυτό. Το πρωτοχτήμα αγκαλιάζει, ναι, δεν, μπορεί, ναι, δεν μπορεί να το αποδώσει, αγκαλιάζει. Δύο κροσέ, δεν μπορεί να το βρει. Είναι, έχει κουραστεί, έχει κουραστεί. Και ο Γιάννης ψάχνει το καλό του χτύπημα. Και καμπανάκι, καμπανάκι τέλος τρίτου γύρου. Λοιπόν, τέταρτος και πρώτο τελευταίος γύρος. Πιστεύω ότι είναι γύρος καθοριστικός αυτός, είναι γύρος καθοριστικός. Με τον Σοφοκλέος να πρέπει νομίζω να πιέσει περισσότερο. Είναι σαν αθλητής που τον έχει. Να κάνει αυτό που ξέρει ο Γιάννης. Ναι, ναι, ακριβώς. Παίξει με την τεχνική που έχει, παίξει δυνατά. Ναι. Θεωρώ ότι δεν... Γλίστρησε εδώ λίγο ο Ρουμάνος, πάτησε λίγο σε υδρότας, έπεσε πολύ σε υδρότας. Πάντως νομίζω ότι σε αυτόν τον τέταρτο γύρο πρέπει περισσότερο να πιέσει ο Σοφοκλέος. Πάγωνες η γυναίκη πάλι με τον Σοφοκλέος να θέλει αυτόν τον γύρο είτε να τον πάρει καθαρά είτε να πιέσει για να έχουμε κάτι καλύτερο. Δύο μακρύ μέσα, Έλενα. Διερευνητικό παιχνίδι σαν τον πρώτο γύρο σε αυτό το τέταρτο. Ενώ ο ρυθμός είχε ανέβει κάπως στον τρίτο γύρο. Φαίνεται ότι ο Γιάννης μελετά το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Ναι, έπρεπε όμως να έχει ρισκάρει, θεωρώ. Έπρεπε να μπει λίγο πιο γρήγορα. Πολύ ωραίο χτύπημα του Σοφοκλέους. Πέρασε, πάρα ήταν πολύ. Γεμάτο. Αυτό χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται. Πιστεύω ο Γιάννης θα βρει και τα πατήματά του και θα βρει και τα χτυπήματα καλά. Γιατί έχει πολύ δυνατά χτυπήματα. Το ψάχνει, το ψάχνει. Ωραίο δεξί και κλωτσιά ψηλά. Πολύ ωραίο χτύπημα. Αυτό, νομίζω ότι αυτό πρέπει να χτυπάει και να φεύγει, να μην κάθεται κοντά για μάχη. Να μην τον αφήνει να τον πιάσει αγκαλιά όλος. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να κάθεται κοντά για μάχη. Ξεκίνα εσύ. Ξεκίνα. Μας έχει καθυλώσει ο αγώνας, ναι, και μας, ναι, έχουν χάσει τα λόγια μας. Καταρχήν να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι υπάρχει μια νεκρική σιγή στο γήπεδο. Πολύ ώρα δεξιά την αποκρούει, κανένα πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Προσέχει να μπει. Πιστεύω ότι πρέπει να τον κυνηγήσει περισσότερο. Πρέπει να τον κυνηγήσει και να ρισκάρει περισσότερο. Είναι τέταρτος γύρος, δεν πρέπει να το αφήσει για τον τελευταίο. Μπαίνει με χέρι, πολύ ωραίο. Εδώ ήταν καλό, δεν το βρήκε, ναι, καλά. Ναι, ναι. Δεν το βρήκε. Αν έκανε την κομπίνα του Σαμ Γκρέκο, αλλά δεν έπιασε. Ωραίο κροσέ, αλλά βρήκε στα χέρια του. Πάλι κράτημα αυτό που κάνει διαρκώς ο Ρουμάνος. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να παίξει περισσότερα χέρια, ναι, και μπορεί, ναι, με τα χέρια. Ωραία κόντρα, καλή. Πολύ ωραία κόντρα. Πολύ ωραία κόντρα, έχει ζαλιστεί. Έχει ζαλιστεί νομίζω ο Ρουμάνος. Μόνο box, Γιάννη, μόνο κέντρα. Πολύ ωραίο το δεξί. Θέλει έτσι 2-3 καλά τέτοια χτυπήματα για να μπορέσει. Ναι, να προλάβει να μην το πάρει αγκαλιά ο Γιάννης. Ναι, ναι. Γιατί κατευθείαν το πιάνει αγκαλιά, ναι, δεν είναι. Έτσι κερδίζει ανάσες. Είπα και κάποια χτυπήματα χαμηλά προσωπικό ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Ο Γιάννης πρέπει να παίξει περισσότερο box. Πρέπει να κυνηγήσει περισσότερο να με τα χέρια και του. Σώμα, να χτυπήσει και σώμα. Όπως τώρα δηλαδή. Το κουράζει, το φύρει με τα χτυπήματα αυτά. Σε λίγο θα τελειώσει και ο τέταρτος γύρος. Ωραίο αριστερό, αλλά αμέσως θα κάνει τέλος τέταρτου γύρου. Και ο Ρουμάνος δείχνει πολύ κουρασμένος. Θεωρώ όσο... Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο γύρο και τελευταίο. Ναι, νομίζω ότι ο Γιάννης έχει τον αγώνα στα χέρια του και πρέπει να πιέσει αυτόν τον τέταρτο γύρο για να τον τελειώσει, να τον πάει νοκάουτ. Φαίνεται και ο τραυματισμός του βέβαια. Φαίνεται ότι ο Γιάννης, ναι, ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως. Δεν έχει επανέλθει πλήρως, αλλά νομίζω ότι ο Αλεξάνδρου είναι ένας αθλητής στις δυνατότητες του και θα πρέπει να ρισκάρει περισσότερο. Ο Γιάννης, μπορεί. Όσο περνάει ο χρόνος, βρίσκει τον εαυτό του. Ναι, να δούμε τον αγώνα. Να δούμε τον αγώνα. Είναι πέμπτος γύρος, πέμπτος και τελευταίος.
Πρέπει να δουλέψει περισσότερα χέρια. Πολύ ωραία συνδυασμό με κροσέ. Πω, κόντρα καλή, πολύ καλή κόντρα. Αυτό. Αλλά είναι πολύ σκληρός ο Αλεξάνδρου, είναι πολύ σκληρός. Αγκάλιασμα, πέφτει πολύ αγκάλιασμα και αυτό βέβαια δεν έχει θέαμα. Έφαγε ένα χτύπημα χαμηλά, γι' αυτό έδωσε το time ο διαιτητής. Εδώ του πέρασε δύο χτύπηματα. Είμαστε στα μισά του πέμπτου γύρου. Ο Αλεξάνδρου πιέζει, ξέρω ότι στα σημεία είναι κάτω βέβαια, αλλά έχει μια ευκαιρία ακόμη. Θα πιέσει τώρα ο Σοφοκλέος, θα πιέσει. Βλέπετε ότι ο χρόνος τελειώνει. Ναι. Ένα αέρια γονατιά πήγε εδώ να, με αυτό το χτύπημα να το βρει, να τον πάει κάτω ο Ρουμάνος. Αν περνούσε αυτό ήταν δύσκολο. Έχουν αρχίσει να κουράζονται φυσικά και δύο, γι' αυτό και υπάρχουν και περισσότερα αγκαλιάσματα. Ωραία. Πολύ ωραία μπροστινή ένα αέρια στο πρόσωπο του Ρουμάνου. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία κόντρα. Τι πέρασε. Ναι. Στα σημεία πρέπει να προηγείται ο Γιάννης Σοφοκλέου, ξεκάθαρα. Και έχουμε τέλος του αγώνα και περιμένουμε την απόφαση των Κριτών.